συνέχειαν ή να διώθεν εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι το αξιόμεμπτος. Επειδή πριν έλθω συντινές από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Ότε δε ήλθον συνεστέλετο και απεχώριζε αυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και με ταυτού συνυποκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκρισιν αυτών. Αλλά ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων, εάν σοι Ιουδαίος ον, ζεις εθνικός και οχι Ιουδαϊκός, διότι αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζουσιν? Εμείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και οχι εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστεύσαμε εις τον Ιησού Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και οχι εξ έργω νόμου, διότι θέλει δικαιωθεί εξ έργω νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητώντες να δικαιωθώμεν εις τον Χριστόν ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμ αυτών. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανεν. Ο ανόητοι γαλάτες, τι σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια σεις έμπροσθεν εις οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας? Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας. Εξ έργων νόμου ελάβατε το πνεύμα ή εξ ακοής της πίστεως? Τόσον ανόητοι είστε, αφού αρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα? Εις μάτιν επάθατε τόσα, αν μόνον εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν ως της χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάνει τούτο ή εξ ακοής πίστεως? Καθώς ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνην. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ ότι θέλω συνευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε όντες εκ πίστεως ευλογούνται, οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Αμήν. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζει ο Παύλος στην εκκλησία των Γαλατών, της περιοχής της ευρύτερης της Γαλατίας, είναι η άποψη την οποία εφεύρων οι Ιουδαίζοντες, ότι όπως ο Αβραάμ, ο πατήρ της πίστεως, εδικαιώθηκε μεν ελογίστη εις δικαιοσύνη η πίστη αυτού, αλλά ο Θεός του έδωσε εντολή μετά την πίστη του εν δικαιοσύνη να λάβει το σημείο της δικαιοσύνης στην περιτομή. Έβγαλαν λοιπόν την διδασκαλία ότι για να σωθεί ο άνθρωπος, ναι μεν σώζεται δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά για να είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία του θα πρέπει να λάβει χώρα σε αυτόν και η περιτομή της σαρκός. Σε αυτό βέβαια ο Απόστολος Παύλος ούτε προς ολίγον δεν δέχτηκε, αλλά πολύ στεναρά αντεστάθη, γνωρίζοντας ότι ο νόμος αποκαλύπτει μεν την αμαρτία, αλλά δεν μπορεί να μας σώσει, δεν έχει τη δύναμη να μας σώσει από την αμαρτία. Επίσης ο νόμος μας λέει τι να κάνουμε, αλλά δεν έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως περιγράφεται στο νόμο. Άρα
αδύνατον είναι στον άνθρωπο να σωθεί δια του νόμου, καθώς είναι γεγραμμένο ότι εάν μία εντολή παραβείς είσαι επικατάρατος. Και αυτό ήταν το Ευαγγέλιο, το οποίο ομολόγησε ο ίδιος ότι το έλαβε, καθώς δεν ήταν ανθρώπινο, από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μάλιστα, αφού κήρυξε 14 ολόκληρα χρόνια το Ευαγγέλιο με αποτελέσματα θαυμαστά ο Απόστολος Παύλος, όπου τον απέστελε ο Κύριος, τώρα βρίσκεται στην Αντιόχεια, λίγο πριν το τρίτο αποστολικό του ταξίδι, και εκεί είχαν έρθει από την Ιερουσαλήμ κάποιοι Ιουδαίοι, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Πέτρος. Ο Πέτρος, ο οποίος εθεωρείτο και ήτο ο πρώτος των Αποστόλων, αλλά κανένας δεν έχει το αλάθητο. Όλοι είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς. Και έτσι, ενώ πριν από λίγο είχε βεβαιώσει τον Απόστολο Παύλο ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυται μεταξύ των εθνών ήταν αυτό το οποίο διδάχθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό και του αποκαλύφθηκε δια Πνεύματος Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής, παρόλα αυτά, ενώ έτρωγε με τους εθνικούς, όταν ήρθαν απεσταλμένοι από τα Ιεροσόλυμα οι Ιουδαίοι και μάλιστα από την εκκλησία του Ιακώβου, ο οποίος ήταν ποιμένας στην εκκλησία των Ιεροσολύμων, η Γραφή λέει συνεστέλετο, άρχισε να ντρέπεται, που έτρωγε με τους εκδικούς, απεχώριζε τον εαυτό του, γιατί ένας φόβος ανθρώπινος γεννήθηκε στην καρδιά του, φοβούμενος αυτούς. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Η αλήθεια είναι ότι στα Ιεροσόλυμα, όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος, ομολόγησαν όλοι οι αδελφοί ότι μυριάδες οι Ιουδαίοι έχουν πιστέψει στον Χριστό και έχουν σωθεί και εξακολουθούν να είναι ζηλωτές του νόμου. Και βέβαια ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή μέσα από το Ευαγγέλιο του, όπου σας βρήκε ο Θεός, εκεί να μένετε και έτσι να μένετε. Αλλά η σωτηρία έρχεται μόνο δια του Ιησού Χριστού. Με την κίνησή του αυτή ο Απόστολος Πέτρος, καθώς συνεστέλετο, όταν ήρθαν οι εκ του Ιακώβου αδελφοί και απεχώριζε τον εαυτό του φοβούμενος αυτούς, ομολόγησε ότι οι εθνικοί με τους οποίους συνέτρωγε ήταν ακάθαρτοι, ενώ ο Θεός τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο είχε ομολογήσει: μη λέγει ακάθαρτους αυτούς που εγώ καθαρίζω. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στη δύσκολη θέση να υπάρχουν οι αδελφοί της Αντιοχίας, οι εθνικοί, οι οποίοι είχαν ακούσει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, και από την άλλη μεριά ο Πέτρος, ο πρώτος των Αποστόλων, και να αποχωρίζει τον εαυτό του. Και έτσι βρέθηκε στη δύσκολη θέση που έπρεπε να ορθοτομήσει το λόγο της αληθείας, έστω και αν επρόκειτο να ελέγξει ενώπιον πάντων τον Απόστολο Πέτρο. Πολύ δύσκολη η θέση του, γιατί τον έλεγξε ενώπιον και των Ιουδαίων αλλά και των εθνικών. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ο Απόστολος Παύλος είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό: ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας χωρίς να βλέπει πρόσωπα ανθρώπων, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Εδώ όμως, πριν προχωρήσω, πρέπει να διαχωρίσουμε τι είναι αυτό το οποίο ελέγχει ο Απόστολος Παύλος και τι είναι αυτό που αποδέχεται.
Είναι οι δύο έννοιες, η χάρις και ο νόμος. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και τούτο Θεόν το δώρον. Και ο νόμος δεν σώζει. Αυτούς δε οι οποίοι επέμεναν ότι είναι απαραίτητος ο νόμος για να σωθεί ο άνθρωπος, τους ονόμασαν νομικιστές. Αλλά όμως σήμερα έχει αλλάξει η έννοια του νομικιστού. Αυτή είναι η έννοια, από μια μεριά η χάρις του Θεού στην διαπίστεως στο όνομα του Χριστού, απ' την άλλη ο νόμος του Μωυσή που πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρωθεί στη ζωή ή μέρος από τον νόμο των χριστιανών για να είναι σωσμένοι. Αυτοί είναι νομικιστές και άλλοι έχουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σήμερα όμως, σαν νομικιστές λένε και αυτούς που, ενώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει «Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που ακούει το λόγο μου και πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Υπάρχουν δηλαδή οι εντολές του νόμου, αλλά υπάρχουν και οι εντολές του Χριστού. Υπάρχουν οι εντολές του Μωυσή, αλλά υπάρχουν και οι εντολές του Ευαγγελίου. Ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν είναι υπάκουος στις εντολές του Ευαγγελίου δεν είναι αυστηρός, αλλά οφείλει να είναι υπάκουος στις εντολές του Ευαγγελίου. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ορθοτομεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι φανατικός, είναι υποχρέωσή του. Γιατί ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος μας λέει, σπουδάσατε εαυτούς να είστε δόκιμοι εις τον Θεόν, ορθοτομούντες το λόγο της αληθείας και να είστε εργάτες ανεπέσχυντοι. Βεβαίως δια της πίστεως σωθήκαμε, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε σωσμένοι όταν η πίστη έχει έργα. Και ποια είναι τα έργα? Η υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού και η ορθοπόδηση του Ευαγγελίου. Δεν είναι μυσαλλοδοξία, αλλά είναι υποχρέωση και ανάγκη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν διαπιστώνει ότι ο Πέτρος δεν ορθοποδεί, πού? Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τότε, όπως ομολογεί ο ίδιος, διαπιστώνοντας δε ότι στην υποκρισία του Αποστόλου Πέτρου συμπαρασύρονται και οι λοιποί Ιουδαίοι, ακόμη δε και ο Βαρνάβας ο στενός του συνεργάτης συμπαρασύρθη σε αυτή την υπόκριση, τότε ο Απόστολος Παύλος δεν δίστασε, καθώς είδε ότι δεν ορθοποδεί ο Απόστολος Πέτρος και η συναυτό όλοι συν το Βαρνάβα προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπε μπροστά σε όλους. Τι είπε? Τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να πλησιάζει το Θεό. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του χριστιανού: αγάπη και αλήθεια. Και αυτά τα δύο δεν χωρίζουν. Αγάπη είναι να περπατάς στην αλήθεια, και αλήθεια είναι να έχεις πίστη στην αλήθεια, δια αγάπης ενεργουμένη. Αυτά τα δύο δεν χωρίζουν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ενώπιον όλων τον έλεξε λέγοντας, εάν εσύ Ιουδαίος ζεις εθνικός και ουχή εν γέννη Ιουδαϊκός, γιατί αναγκάζεις με αυτόν τον τρόπο, καθώς απομακρύνεσαι και τους θεωρείς ακάθαρτους επειδή δεν έχουν κάνει περιτομή
γιατί τους αναγκάζεις να ζούνε Ιουδαϊκώς? Δηλαδή η μη ορθοτόμηση και η μη ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού μεταβάλλει, μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε παραβάτη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό επιμένει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, στην ορθοτόμηση και στην ορθοπόδηση, έστω και αν το λάθος προέρχεται από τον Απόστολο Πέτρο ή και τον Βαρνάβα ακόμη. Εάν εσύ Ιουδαίος όν ζεις εθνικός, γιατί έχεις ελευθερωθεί και μάλιστα στην πραγματικότητα έχεις πεθάνει για τον νόμο, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να ιουδαίζουνε, καθώς εσύ ομολογείς και τους χαρακτηρίζεις με τη συμπεριφορά σου ακάθαρτους, ώστε να τους οδηγήσεις να θεωρήσουνε τους εαυτούς τους καθαρισμένους με την περιτομή? Εμείς συνεχίζει, εκ της γεννήσεώς μας όντες Ιουδαίοι και όχι εκ των Εθνών αμαρτωλοί, ξέρουμε πια, εμείς που μεγαλώσαμε, ζήσαμε σαν Ιουδαίοι και πιστέψαμε στον Χριστό, ξέρουμε πια ότι δεν είναι δυνατόν να δικαιωθεί ο άνθρωπος εξ έργων νόμου του Μωυσέως. Δεν γίνεται αυτό. Παρά ο μόνος τρόπος για να δικαιωθεί ο άνθρωπος είναι διαπίστεως Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς πιστεύσαμε στον Χριστό όλοι μας, οι Ιουδαίοι όντες, για να δικαιωθούμε εκ πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού και γνωρίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί από τα έργα, επιμένω, του νόμου του Μωυσή. Αυτοί είναι οι νομικιστές που επιμένουν στα έργα του νόμου του Μωυσή. Όχι επιμένουν στις εντολές του Χριστού και στις εντολές του Ευαγγελίου, γιατί η χάρις του Θεού η σωτήριος μας διδάσκει και στην πραγματικότητα εντέλεται πρώτον να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Αυτό δεν είναι νομικισμός, αυτό είναι χάρις Θεού. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και του σώματος και της ψυχής και του πνεύματος. Την ασέβεια, να μην φοβόμαστε Θεό και να μην τρεπόμαστε ανθρώπους. Η χάρις του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Πρώτον. Δεύτερον, να ζώμεν σοφρόνος δικαίως και ευσεβώς. Σοφρόνος με σοφία και με σύνεση, φόβο Θεού. Δικαίως με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ευσεβώς, με ευσέβεια και με βλάβεια, με ιδιαίτερη δηλαδή φροντίδα και προσοχή στο να είμαστε όχι επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού, αλλά εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Και τρίτον, μας διδάσκει να προσμένουμε τον ερχομό του Χριστού, τη μακαρία ελπίδα της επιφάνειας του Ιησού Χριστού. Αυτό μας διδάσκει η χάρις του Θεού. Να αρνηθούμε την ασέβεια για τις κοσμικές επιθυμίες, να ζώμεν δικαίως σοφρόνος και ευσεβώς και να προσμένουμε τον Ιησού Χριστόν κάθε στιγμή στη ζωή μας, σαν να έρχεται σήμερα. Έτσι να ζούμε. Αυτό δεν είναι νομικισμός. Αυτό είναι πίστης και έργα πίστεως, και μάλιστα πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, δι' αγάπης στο Χριστό, αλλά και στους αδερφούς μας, αλλά και στους εχθρούς μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εάν εμείς, ζητούντες να δικαιωθόμενοι στον Χριστόν, βρεθήκαμε αμαρτωλοί επειδή δεν κάναμε την περιτομή, γιατί όσοι δεν έκαναν κατά τους Ιουδαίους και τον Ιουδαϊκό νόμο την περιτομή, ήσαν ακάθαρτοι, ήτι, δηλαδή αμαρτωλοί. Εάν λοιπόν εμείς που ζητάμε να δικαιωθούμε δια της πίστεως στον Χριστό είμαστε αμαρτωλοί, γιατί δεν κάναμε την περιτομή, τότε το συμπέρασμα είναι ότι ο Χριστός, ο οποίος μας διδάσκει να μην κάνουμε την περιτομή, στην πραγματικότητα είναι διάκονος
κήρυκας αμαρτίας. Καταλαβαίνεις, Πέτρο, τι σημαίνει να απομακρύνεσαι τρώγοντας από τους εθνικούς. Βγάζεις το Χριστό εν τέλει διάκονο αμαρτίας, αλίμονο. Διότι αν όσα εγώ κατέστρεψα στη ζωή μου, δηλαδή την προσπάθειά μου να δικαιωθώ υποτασσόμενος στο νόμο του Μωυσή, αν αυτά λοιπόν εγώ τα κατέστρεψα και πάλι να αρχίζω να οικοδομώ αυτά τα οποία απέρριψα, τότε αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάτη στο Θεό. Είμαι παράνομος, είμαι άνομος. Και εξηγεί, διότι δεν είμαι άνομος, διότι εγώ με κριτήριο το νόμο έχω πεθάνει για τον νόμο. Είμαι πεθαμένος μέσα στο νόμο. Δηλαδή αν πάρω σαν κριτήριο το νόμο, είμαι νεκρός. Αλλά δεν είμαι νεκρός, γιατί μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, γι' αυτό είμαι ζωντανός. Εάν δηλαδή χρησιμοποιήσω τη δικαιοσύνη του νόμου, τότε εκείνο που θα έχει σαν αποτέλεσμα στη ζωή μου είναι ο θάνατός μου, είμαι νεκρός. Αλλά εγώ, ναι, συνεσταυρώθην μετά του Χριστού, και μάλιστα γράφει ο ίδιος ο Παύλος, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις αμπιθυμίες, στην συνεσταυρώθη μετά του Χριστού, πέθανα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έγινα σύμμορφος του θανάτου του Χριστού. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ξέρω ότι ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά αντί για μένα. Εγώ έπρεπε να πεθάνω και ήρθε ο Χριστός και πέθανε για μένα. Και εγώ αποδέχομαι το θάνατο του Χριστού και πεθαίνω και εγώ με το Χριστό, που πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και δεν μένω μόνο στο θάνατο αυτόν του Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αλλά όπως ο Ιησούς Χριστός ετάφη, και εγώ γίνομαι σύμμορφος της ταφής δια του βαπτίσματος. Καθώς δια του βαπτίσματος αποβάλλω, απεκδίωμαι το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και βγαίνοντας γίνομαι σύμμορφος της Αναστάσεως. Άρα εγώ δια του νόμου απέθανον, γιατί ο νόμος είναι αυτός που φέρνει την αμαρτία. Ο Χριστός όμως πέθανε όχι για τις δικές του αμαρτίες, για τις δικές μου. Άρα εγώ πέθανα μαζί με τον Χριστό πάνω στο σταυρό για τις δικές μου αμαρτίες. Τάφηκα μαζί με τον Χριστό εν το βαπτίσματι. Απεκδίθηκα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Και τώρα περπατάω νέα ζωή, την ανεστημένη ζωή. Γι' αυτό μετά του Χριστού στην εσταυρώθην ζω τώρα δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Ζω δια του Χριστού. Στο πρόσωπό μου φαίνεται ο Χριστός, στη ζωή μου φαίνεται ο Χριστός. Είμαι ζωντανός για το Χριστό, για τη Βασιλεία των Ουρανών, πεθαμένος για τον κόσμο από τον νόμο. Για τον κόσμο είμαι πεθαμένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Πέθανα για τις αμαρτίες μου εκ του νόμου. Αλλά όχι εγώ, ο Χριστός. Τάφηκα για τις αμαρτίες μου εκ του νόμου. Αλλά όχι εγώ, μετά του Χριστού. Και έγινα σύμμορφος της Αναστάσεως, ώστε ζω και μέσα μου κατοικεί ο Χριστός. Καθήν στιγμή λοιπόν τώρα ζω εν σαρκή, είμαι άνθρωπος με γήινη ζωή, εγώ ζω μέσα στην πίστη του Υιού του Θεού.
δεν ζω αχαλήνοτος. Η ζωή μου δεν είναι αχαλήνοτη, αλλά η ζωή μου διέπεται από την πίστη μου στον Υιόν του Θεού, γιατί είμαι υποτεταγμένος στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Και αυτός που είναι υποτεταγμένος και ζει εν την πίστη του Υιού του Θεού δεν είναι νομικιστής, όπως λένε άνθρωποι ετεροδιδάσκαλοι και ψευδοδιδάσκαλοι, αλλά είναι άνθρωπος πιστός που ζει στην πίστη του Θεού και ο Χριστός ζει μέσα του και αυτός ζει εν το Χριστό. Καθώς λοιπόν τώρα είμαι εν τη σαρκή, στην πραγματικότητα ζω μέσα στην πίστη του Υιού του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ μου. Γι' αυτό το λόγο ζω. Ζω επειδή ο Χριστός έκανε ένα μεγάλο έργο. Ο Πατέρας με αγάπησε, με αγάπησε η αιώνια. Δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή, τον έστειλε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πέθανε αντί για μένα και εγώ ζω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αυτός πέθανε για μένα γιατί? Για να ζω εγώ. Και εγώ αποδέχομαι το θάνατό του και σταυρώνω απόνω στο σταυρό του Γολγοθά τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου και τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου και τις παραβάσεις μου και ομολογώ, ο Χριστός πέθανε αντί για μένα και εγώ τώρα πεθαμένος διά του Ιησού Χριστού ζω μέσα στην πίστη του Χριστού. Είναι ένα θαυμάσιο σχέδιο, αδερφοί, που έχει κάνει ο Θεός. Να είμαστε ζωντανοί. Πεθαμένοι για τον κόσμο με κριτήριο τον νόμο. Πεθαμένοι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά μαζί με τον Χριστό. Γιατί αποδεχόμαστε τη θυσία του υπέρ ημών. Και καθώς ο Χριστός πέθανε αντί για μένα, εγώ ζω δια του Ιησού Χριστού και είμαι ζωντανός. Και έτσι δεν αφαιτώ τη χάρη του Θεού, αλίμονό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αφαιτήσουμε τη χάρη που έκανε ο Θεός. Γιατί αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτινα πέθανε. Εμείς έχουμε τώρα δύο προβλήματα. Οι Γαλάτες είχαν ένα. Είχανε τη χάρη και τον νόμο του Μωυσή. Εμείς έχουμε δύο προβλήματα. Τη χάρη του Θεού, τη σωτήριο, τον νόμο του Μωυσή που έτσι και αλλιώς τον έχουμε απορρίψει, αλλά και την άποψη ότι αν μένουμε στο λόγο του Ευαγγελίου με υπακοή, μας λένε αυστηρούς, με ορθοτόμηση μας λένε φανατικούς και με ορθοπόδηση μας λένε μυσαλόδοξους. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός πέθανε για μας, γι' αυτό και εμείς ζούμε μέσα στην παρουσία Του, διά του Ιησού Χριστού. Και με μεγάλη επιθετικότητα ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ω ανόητοι Γαλάτες, άφρονες, οι οποίοι πείθεστε από διδασκαλίες έξω του Ευαγγελίου». Θυμάστε τι είπε ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? «Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός». Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, «Ω ανόητοι Γαλάτες, λέτε ότι υπάρχει Θεός, αλλά χάσατε το δρόμο σας, χάσατε τη σωτηρία σας». Και συνεχίζει, ποιος σας σεβάσκανε ώστε να μην πείθεστε πλέον στην αλήθεια? Τι θα πει σας σεβάσκανε? Σας έκανε ανόητους, σας μάγεψε, χρησιμοποίησε πράγματα τα οποία δεν είναι πνευματικού αγιασμού, χρησιμοποίησε ψεύδι και σας άλλαξε το μυαλό, σας χαζέψατε. Ποιος μας βασκάνει? Μόνο ο διάβολος. Πότε? Όταν του δίνουμε τόπο. Ποιος σας εβάσκανε και χάσατε το δρόμο σας και ανοητέψατε
και πιστεύετε σε πράγματα ανόητα, σαν άφρονες, εσείς μπροστά στους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει σταυρωμένος μεταξύ σας. Τον είδατε, όχι με τα μάτια αυτά, τον ζήσατε, γιατί το πιστέψατε ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε για να ζήσετε εσείς. Και θεωρείτε ότι χρειάζεται, ενώ ο Χριστός πέθανε για να ζήσετε εσείς, χρειάζεστε και άλλα πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη και από τον νόμο για να τι, αφού ζείτε δια του Ιησού Χριστού, για να γίνετε καλύτεροι, πιο πνευματικοί. Και εξηγεί, ένα πράγμα σας ρωτάω και θέλω να μάθω. Και αυτή η ερώτηση, αδελφοί αγαπητοί, είναι συγκλονιστική για μας. Εξέργω νόμου ελάβατε το Πνεύμα. Πώς το λάβατε το Πνεύμα το Άγιο? Και να συνεχίσω και θα γυρίσει πίσω. Ή εξακοής της πίστεως, τόσο ανοητήστε. Αφού αρχίσατε με το Πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα? Για να το δούμε από την αρχή. Για πέστε μου, λέει, το Πνεύμα το Άγιο πώς το λάβατε? Επειδή κάνατε τίποτα ή επειδή πιστέψατε στο ακούσατε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πιστέψατε, το εξητήσατε και ο Χριστός σας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Τι ήταν αυτό το σπουδαίο που κάνατε και ο Θεός ήρθε και σας αντάμυψε με Πνεύμα Άγιο? Τίποτα. Ακούσατε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πιστέψατε και ο Χριστός σας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και αρχίσατε με το Πνεύμα. Αυτή είναι η αρχή της χριστιανικής ζωής. Εάν δεν έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, δεν ζεις χριστιανική ζωή. Δεν έχεις αρχίσει να ζεις χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή πότε αρχίζει? Αφού αναγεννηθείς και βαφτιστείς εν ύδατι, το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής και το πρώτο έργο πίστεως είναι να ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Και το πρώτο έργο που κάνει ο Χριστός είναι να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος με πολύ απλό τρόπο ρωτάει τους μαθητάς στην Έφεσο, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Με το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει η χριστιανική μας ζωή. Με τη δωρεά, με την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου αρχίζει η πραγματική, να το πω πιο σωστά, όχι χριστιανική ζωή, πνευματική ζωή. Εάν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορείς να έχεις πνευματική ζωή. Έχοντες παρησία να εισέλθετε εις τα Άγια του ουρανού μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Χριστού, δια του αίματος του Χριστού, με τη θυσία του Χριστού, δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μας οδηγεί, μας διδάσκει, μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα, μας φανερώνει, μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο τι είμαστε? Ορφανοί. Τι είπε ο Χριστός? Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, φεύγω και πάω στον Πατέρα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα στείλω πότε, αμέσως, άλλον παράκλητο. Το Πνεύμα της αληθείας για να μένει με θυμόν πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι ορφανός. Δεν έχει δύναμη. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας.
Δεν μπορεί να οδηγείται εις πάσαν την αλήθεια, διότι το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Δεν μπορεί να γνωρίζει τα μέλλοντα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Δεν μπορεί να γνωρίσει τα βάθη του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο στα βάθη του Θεού. Τι χριστιανός είναι? Των ρηχών νερών, που πρέπει να αγωνιστεί στην εξήτηση με πίστη να λάβει την επαγγελία του Θεού. Ο Χριστός δηλαδή να τον βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή. Ο αναγεννημένος δεν έχει Πνεύμα Άγιο? Έχει, αλλά δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως έχει αναγεννηθεί από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό και το Πνεύμα το οποίο λαμβάνουμε με την αναγέννηση στην καρδιά μας κράζει Αβά ο Πατήρ. Βεβαίως είναι παιδί του Θεού, αλλά δεν έχει την πνευματική, βιωματική εμπειρία της δύναμης, της υπόσχεσης του Θεού, της δωρεάς του Θεού, της επαγγελίας του Θεού. Αφού λοιπόν αρχίσατε με το Πνεύμα, πώς τώρα τελειώνετε με τη σάρκα ανόητοι γαλάτες? Και δεν μου λέτε εσείς τώρα που έχετε και το Πνεύμα το Άγιο, εις μάτιν επάθατε τόσα διωκόμενοι από τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς για την πίστη σας. Εκείνος λοιπόν που χορηγεί, όχι χορήγησε, χορηγεί, τι θα πει χορηγεί, πληρώνει με Πνεύμα Άγιο εσάς και ενεργεί δυνάμεις ανάμεσά σας, μήπως εξ έργων νόμου τα κάνει ή εξακοής του Ευαγγελίου του Χριστού το οποίο πιστέψατε. Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός είναι λογική λατρεία. Δεν είναι μια φιλοσοφία, αμπελοφιλοσοφία. Δεν είναι να φέρουμε κάποιες απόψεις, κάποιες ιδέες, να φέρουμε κάποια πράγματα να τα παρουσιάσουμε. Έχουμε ένα που παρουσιάζουμε, το Λόγο του Θεού. Μόνο στο Λόγο του Θεού εμπιστευόμαστε. Και με ρωτάνε, πώς είσαι βέβαιος ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει αλλοιωθεί από τους ανθρώπους? Πώς να βεβαιωθώ ότι ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά αυτό που έγραψε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου? Και απαντάω, ο μόνος που θα σε βεβαιώσει είναι ο Θεός. Πήγαινε σε Αυτόν και ό,τι γράφει ζήτα το, και ο Θεός θα στο χαρίσει. Λέει ότι πρέπει να αναγεννηθείς. Αν της δεν γεννηθεί, άνωθεν δεν δύναται να εισέλθει ούτε να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Πήγαινε πες του, γέννησε με άνωθεν και θα δεις τι σημαίνει αναγέννηση. Ζήτησε του να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα καταλάβεις τι σημαίνει δύναμης Πνεύματος Αγίου. Ζήτησε μετά να περπατάς διαπίστεως μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και θα δεις πως το θα αυξάνεις, θα οικοδομήσει. Κανένας χριστιανός δεν ήρθε και έμεινε όπως είναι. Μπήκαμε στην Εκκλησία, στην πραγματικότητα μας πρόσθεσε ο Χριστός σωσμένου στην Εκκλησία και μας αυξάνει. Μας προχωράει, μας αναβαθμίζει, μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει το πρόσωπό Του, τη δύναμή Του, το θέλημά Του. Και γιατί μας τα αποκαλύπτει? Για να περπατάμε σε αυτά. Εκείνος λοιπόν που χορηγεί σε εσάς το Πνεύμα και δια Πνεύματος Αγίου ενεργεί δυνάμεις μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάνει τούτο ή εξ ακοής του Ευαγγελίου στο οποίο πιστεύσατε? Και τώρα έρχεται στο μεγάλο επιχείρημα των Ιουδαίων. Γιατί ο Αβραάμ, όταν ελογίστη η πίστη του εις δικαιοσύνη,
έκαμε πορητομή με την εντολή του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς ο Αβραάμ επίστευσε εις τον Θεόν και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, εξεύροντες λοιπόν έτσι ότι οι όντες εκ πίστεως αυτή είναι η του Αβραάμ. Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, φώναζαν οι Ιουδαίοι. Όχι. Δεν έχετε πατέρα τον Αβραάμ εσείς οι οποίοι περπατάτε κατά σάρκα. Πατέρα τον Αβραάμ έχουν αυτοί που περπατούν διαπίστεως κατά το πνεύμα. Και το εξηγεί. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει ο Θεός τα έθνη, τα οποία ο Απόστολος Πέτρος θεώρησε ακάθαρτους, παρόλο που ο Θεός του είχε πει πριν από χρόνια, όσα εγώ καθαρίζω εσύ μη λέγεις ακάθαρτα, αλλά με το έργο του, με τον απομακρύνεται, θεωρεί ακάθαρτα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, προειδούσα λοιπόν η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ πριν την περιτομή, προήγγειλε ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη μέσα από σένα. Και πότε του το είπε? Πριν την περιτομή. Ώστε αυτοί που είναι εκ πίστεως στο Λόγο του Θεού, αυτοί ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να μείνουμε. Ποιοι ευλογούνται? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ευλογούνται και άνθρωποι που δεν ευλογούνται. Ποιοι είναι αυτοί που ευλογούνται? Αυτοί που, όπως ο Αβραάμ, επίστευσε στο Λόγο του Θεού, άκουσε, συγγνώμη, το Λόγο του Θεού, επίστευσε στο Λόγο του Θεού, ορθοτόμησε το Λόγο του Θεού και ορθοπόδησε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και τον ευλόγησε ο Θεός. Έτσι, όποιος πραγματικά ακούει το Λόγο του Χριστού τώρα, που είναι το σπέρμα του Αβραάμ, καθώς είναι γεγραμμένο, είναι το σπέρμα τι σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, ακούει τα λόγια του Χριστού. Δεν λέει είναι βαριά, είναι σκληρός ο Λόγος του Θεού. Το είπανε κάποτε και οι μαθητές, είναι σκληρός ο Λόγος του Θεού. Ποιος δύναται να τον ακούσει και να τον πιστέψει? Και ο Κύριος τους είπε, εάν δεν θέλετε φύγετε. Εάν θεωρείτε το Ευαγγέλιο του Χριστού σκληρό, φύγετε. Και εσύ Πέτρο, αν θέλεις φύγε, αν θεωρείς σκληρό το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και πράγματι είναι σκληρό. Γιατί λέει, ερέθη προς τους αρχαίους να μην ψευδορκίσετε. Εγώ όμως σας λέγω κάτι πιο σκληρό. Ποτέ να μην ορκιστείτε. Και ένα σωρό πράγματα λέει ο Ιησούς Χριστός, καθώς συγκρίνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτή είναι η εντολή. Εγώ όμως σας λέγω, μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά όποιος σας ραπίσει στη δεξιά, στρίψτε και την αριστερή. Και στο θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χισόν, τόνα σου άφησε του και το ημάτιο. Και αν τη σε αγκαρεύσει ένα μίλιον, πήγαινε δύο μετά αυτού. Και στον ζητούντα παρά σου, δίδε. Και στο θέλοντα να δανειστεί από σου, μη αποστραφείς. Σκληρός είναι ο λόγος. Ποιος λόγος? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν και να μισείς τον εχθρόν σου. Αυτά λέει ο νόμος. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούνε.
Προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας βλάπτουνε και σας κατατρέχουνε για να μπορέσετε να γίνετε ή του Πατρός σας του εν της ουρανής. Σκληρός είναι ο λόγος. Πράγματι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και οι εντολές του Χριστού είναι σκληρές, αλλά δεν κάνουν τον άνθρωπο νομικιστή, τον κάνουν ευλογημένο. Γιατί? Γιατί αυτός ο σκληρός λόγος του Χριστού δίδεται σε μας, τον ακούμε, τον πιστεύουμε, μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και μας καθιστά εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Και έτσι δεν πράττουμε εμείς αυτά που θέλει ο Χριστός, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μας. Ουχή εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν τα κάνω εγώ αυτά. Η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου τα κάνει αυτά. Και γινόμαστε κατά χάριν εκτελεστές του Ευαγγελίου, του σκληρού λόγου. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός που μας δίνει την εντολή να τα κάνουμε είναι δυνατός και να μας βοηθήσει να τα εκτελέσουμε. Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού. Δεν σε βλέπει ο Χριστός μέσα σε ένα λάκκο και σου λέει αν δεν βγες έξω παλιό αμαρτωλέ, αλλά μπαίνει μέσα στο λάκκο μαζί με σένα, σε παίρνει αγκαλιά, σε βγάζει έξω, σε καθαρίζει και σου λέει τώρα ύπαγε και στο εξής μία αμάρτανε. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Οι όντες εκ πίστεως. Πιστεύουμε. Πού πιστεύουμε? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ανεστημένος άνθρωπος Χριστός Ιησούς που στέκεται στα δεξιά του Πατρός και δεν έχει άλλη δουλειά παρά να προσεύχεται για μένα. Αυτή είναι η δουλειά του. Πιστεύουμε ότι ο Θεός αυτόν έδωσε το υπερπάν όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων. Και πιστεύουμε ότι αυτός που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων είναι ο φίλος μου, Χριστέ μου. Είναι ο φίλος μου. Του μιλάω και μ' ακούει. Και θέλει να μου μιλάει και να τον ακούω. Είναι ο αδελφός μου. Είναι ο σωτήρας μου, είναι ο λυτρωτής μου. Είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αλλά είναι αυτός που κατοικεί μέσα μου. Και δεν μιλάω πια εγώ, αλλά μιλάει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Δεν απολογούμαι εγώ. Απολογείται ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά και εγώ δεν είμαι αδέσποτος και εγώ είμαι και κατοικώ μέσα στο Χριστό. Ο Χριστός μέσα σε μένα και εγώ μέσα στο Χριστό, γι' αυτό και είμαι ζωντανός, πεθαμένος για τον νόμο, πεθαμένος για τον κόσμο, πεθαμένος για την αμαρτία, πεθαμένος για τους ανθρώπους, άχρηστος για τους ανθρώπους, πουθενά χρήσιμος μέσα στον κόσμο, αλλά ζωντανός στη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Αμήν, αδερφοί. Είμαστε ευγνώμονες. Ευγνώμονες για το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο μας χαρίστηκε, στεκόμαστε και σωζόμαστε δι' αυτού, εάν περιπατούμε σύμφωνα με το Λόγο Του. Δεν είσαι νομικιστής, αδερφέ, αν αγαπάς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είσαι νομικιστής αν αγαπάς τις εντολές του Χριστού. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Να είμαστε λοιπόν, αδερφοί, πιστοί σαν τον Αβραάμ, για να είμαστε ευλογημένοι σαν τον Αβραάμ και ακόμη περισσότερο, διά του Ιησού Χριστού
εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μου.